Η ώρα είναι 7 το πρωί και είμαστε στο Paradise Valley, το βλέπετε πίσω μου. Η AMG συμπλήρωσε φέτος 50 χρόνια ζωής. Για να το γιορτάσει παρουσίασε δύο μοναδικά μοντέλα. Mercedes-AMG GT Roadster και AMG GT C Roadster. Για να τα οδηγήσουμε φτάσαμε μέχρι το Phoenix της Αριζόνας, καθώς η Αμερική είναι μια τεράστια αγορά τόσο για την AMG όσο και για τη Mercedes. Για πάμε! Λοιπόν, λίγα λόγια για την Αριζόνα. Μοναδική ομορφιά, με πολλές εναλλαγές. Αλλού βλέπεις έρημο, αλλού κάκτους. Οι κάκτοι βασικά υπάρχουν σχεδόν παντού. Ενώ ακόμα υπάρχουν σε πολλά σημεία λίμνες. Το Phoenix είναι η πρωτεύουσα της Αριζόνας και οι παλιότεροι, όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τα 30, θα τη θυμούνται τη δεκαετία του 80 και του 90 από τους Phoenix Suns, τη θρυλική ομάδα του NBA, όπου από εκεί πέρασε και ο μεγάλος Charles Barkley. Πέρσι, τέτοια εποχή περίπου στο Traction, είχαμε δοκιμάσει την AMG GTS σε κουπέ έκδοση. Οι Γερμανοί όμως δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και έτσι παρουσίασαν μία ακόμα πιο δυνατή έκδοση. Και μάλιστα και σε Roadster. Αυτή ήρθαμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. AMG GTC Roadster. Οι επιδόσεις ακόμα και στην απλή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, AMG GT Roadster κόβουν την ανάσα. Η ισχύ φτάνει τους 476 ύπους, η ροπή τα 630 νιουτόμετρα, τα πρώτα 100 χιλιόμετρα αποστάση έρχονται σε 4 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζει τα 302 χιλιόμετρα. Στην AMG GTC Roadster τα πράγματα ξεφεύγουν. Η υποδύναμη φτάνει τους 557 ύπους, 680 νιουτόμετρα ροπής, 0-100 σε 3,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 316 χιλιόμετρα. Και στις δύο περιπτώσεις κάτω από το καπό βρίσκεται ένας κινητήρας 4.000 κυβικών V8 με διπλά τουρμπο. Για το άνοιγμα της οροφής απαιτούνται μόλις 11 δευτερόλεπτα. Τόσο απλά. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Εκτός από βελτιωμένες επιδόσεις, η GTC Roadster διαθέτει και πιο επιθετική εμφάνιση. Το πίσω μέρος, τα φτερά, είναι πιο πρισμένα, είναι πιο φαρδί, τονίζοντας ακόμα περισσότερο την μειώδη μορφή του. Επιπλέον, η GTC Roadster εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό, ενώ διαθέτει και σύστημα τετραδιεύθυνσης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα και πίσω τροχή συμβάλλουν στο στρίψιμο του αυτοκινήτου. Παίρνουν μία μικρή κλίση, βοηθώντας το αυτοκίνητο να έχει ακόμα καλύτερο στρίψιμο, ακόμα καλύτερα κρατήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει δανειστεί από τη σχεδόν αγωνιστική έκδοση AMG GT-R. Το κυβότιο είναι φυσικά αυτόματο, διπλού συμπλέκτη, με δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών από τα paddles που βρίσκονται εδώ πίσω από το τιμόνι. Έχει 5 διαφορετικά προφίλ οδήγησης, Comfort για άνεση, Sport και Sport Plus, ενώ στην θέση Race οι αλλαγές πραγματοποιούνται ακόμα πιο άμεσα, η χαρτογράφηση στον κινητήρα αλλάζει για ακόμα καλύτερη απόκριση και ο ήχος που βγαίνει από τις εξατμίσεις είναι ακόμα πιο μπάσος και άγριος. Τέλος, υπάρχει και η ρύθμιση individual, όπου ο οδηγός μπορεί να επέμβει στις εκάστοτε ρυθμίσεις. Σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο η αεροδυναμική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η GTC Roadster εξοπλίζεται με το ενεργό σύστημα ροής του αέρα, Air Panel, όπου ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πτερήγια ανοίγουν και κλείνουν σύμφωνα με τις αεροδυναμικές ανάγκες. Τεχνολογία κατευθείαν από τη Formula 1. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως από πρωτοποριακά και μοναδικά αυτοκίνητα όπως είναι η AMG GTC Roadster ξεκινούν όλες οι τεχνολογίες που τα επόμενα χρόνια μπαίνουν στα πιο προσιτά αυτοκίνητα. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν αυτά τα αυτοκίνητα που σίγουρα δεν είναι προσιτά για όλους, η τεχνολογία δεν θα έφτανε και σε εμάς. Όλα τα συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας όταν πρωτοπαρουσιάζονται μπαίνουν στα πιο ακριβά αυτοκίνητα και σιγά σιγά οι κατασκευαστές μπορούν να τα κάνουν πιο προσιτά και να τα εισάγουν και στα δικά μας καθημερινά αυτοκίνητα.